συνάντηση μέχρι σήμερα αποτυχημένο σε όλα τα επίπεδα για τους πολίτες και για τους δήμους μοντέλου διαχείρισης των απορριμμάτων. Είναι όπως ήδη ακούστηκε ένα μοντέλο που έχει στο επίκεντρό του, μάλλον ξεκινά και τελειώνει με τη διαχείριση του σύμβου των απορριμμάτων στη Φίλη. Αυτό το ανοίγουν τα εισαγωγικά, διότι αναφέρομαι στην Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αυτό το μνημείο περιβαλλοντικού χάους, αρρώστιας και ανθρώπινου φόβου. Ενός μοντέλου διαφορετικά που βρίσκεται εκτός των πλαισίων της ευρωπαϊκής κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας. Ενός μοντέλου που πλέον η Περιφερειακή Αρχή Αττικής, σε συνεργασία με τη νέα κυβέρνηση, την Ευρωπαϊκή Ένωση, τους Δήμους και τους εργαζόμενους στην τοπική αυτοδιοίκηση, τον ΕΣΝΑ, την επιστημονική κοινότητα και αυτούς και τους πολίτες που μας έχουν αγκαλιάσει, καλούμαστε και θα το κάνουμε να το αντικαταστήσουμε, βάζοντας τις βάσεις για μία αποκεντρωμένη, ορθολογική, οικολογικά και οικονομικά βιώσιμη διαχείριση με διατήρηση του δημοσίου χαρακτήρα. Εργαλείο μας, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, ο διαχωρισμός, η ανακύκλωση, η κομποστοποίηση. Αρχές μας, η αποκέντρωση, η μικρή κλίμακα, η κοινωνική συμμετοχή, με γνώμονα, θα το επαναλαμβάνω, δεν θα κουράζουμε, το δημόσιο συμφέρον. Μια διαχείριση, δηλαδή, προς όφελος των πολιτών και των τοπικών κοινωνιών, όφελος, φίλοι και φίλες, πολλαπλό και χειροπιαστό, όφελος οικονομικό και κοινωνικό. Και εξηγούμε. Έχει έρθει πλέον η ώρα. Η διαχείριση των απορριμμάτων της Αττικής και με πολύ χαρά μπορώ να μοιραστώ μαζί σας για πολλούς άλλους περιφερειάρχες, γυναίκες και άντρες. Προσδοκούν να είναι και ένας, αν θέλετε, πρωτοπόρος, ένα πιλωτικό εγχείρημα που θα το ακολουθήσουν και οι άλλες περιφέρειες, που οφείλει να το ακολουθήσει ολόκληρη η χώρα, είναι να γίνει από το περιβαλλοντικό πρόβλημα και πρόβλημα δημόσιας υγείας ισχυρό χαρτί ανάπτυξης για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και βεβαίως προστασία του περιβάλλοντος. Γιατί, κυρίες και κύριοι, η σημερινή κατάσταση, η οποία είναι επώδυνη οικονομικά για την πατρίδα, λόγω των προστήμων που επιβάλλονται από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και απαράδεκτη με όρους περιβαλλοντικής και δημόσιας υγείας, ισχυριζόμαστε, δεν αποτελεί νομοθέλη. Η κατασπατάληση πόρων σε μια χώρα που αντιμετωπίζει κρίση χρέους. Η κατασπατάληση ανθρωπίνου δυναμικού σε μια χώρα με απαράδεκτα ποσοστά ανεργίας. Η διαφθορά και η φαυλότητα. Προσθέτω, και ας μην ακολουθήσετε όλοι στα τέσσερα αυτής της παρατακτικής σύνδεσης, δεν μπορούν να είναι και δεν θα είναι ο κανόνας πια στη διαχείριση των απορριμμάτων. Όχι γιατί το λέει μια νέα δίκηση, απλά γιατί το επιβάλλει η νομιμότητα. Η νέα Περιφερειακή Αρχή Αττικής δεσμεύτηκε προεκλογικά να αλλάξει το σημερινό σύστημα διαχείρισης απορριμμάτων στην κατεύθυνση της οικονομικά και οικολογικά βιώσιμης και δίκαιης διαχείρισης και οι πολίτες με την ψήφο τους τη στήριξαν σε αυτή την κατεύθυνση. Σήμερα τηρούμε τις δεσμεύσεις μας και πάμε και ένα βήμα παραπέρα. Έχουμε ήδη αρχίσει να τις υλοποιούμε μέσα από τρία πρώτα βήματα και έπονται κι άλλα. Βήμα πρώτο. Η αποστολή της επιστολής πλαισίου προς τους Δήμους και τα Δημοτικά Συμβούλια της Αττικής, όπου περιγράφονται οι βασικοί άξονες της νέας φιλοσοφίας, εναρμονισμένης, θα το υπογραμμίζω, στο ευρωπαϊκό και το εθνικό νομοθετικό πλαίσιο, με έμφαση στην καθοριστική ανάμειξη των Δήμων και των πολιτών μέσω των τοπικών σχεδίων διαχείρισης. Σχεδίων ενταγμένων οργανικά και λειτουργικά σε ένα νέο περιφερειακό σχεδιασμό που σύντομα θα αντικαταστήσει τον ισχύοντα περιφερειακό
μέσα από ανοιχτές, δημοκρατικές, συμμετοχικές, διαφανείς διαδικασίες, με δημόσια, ευρεία διαβούλευση, με το σύνολο των Δήμων της Αττικής. Θέλω να ευχαριστήσω και αρκετούς δημάρχους που σήμερα παρίστανται και που με εξαιρετική προθυμία, κατάρτιση, έσπευσαν να δώσουν τις προτάσεις τους αμέσως μετά, αφού έλαβαν αυτή την επιστολή. Το δεύτερο βήμα είναι η ακύρωση από την Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού των διαδρομιστικών διαδικασιών για τις 4 καταστάσεις διαχείρισης σύνολων των απορριμμάτων μέσα. Ήταν σχεδιασμοί, κυρίες και κύριοι, που βρίσκονταν σε πλήρη αντίθεση με τους κοινοτικούς και εθνικούς κανονισμούς, καθώς εξυπηρετούσαν έναν περιφερειακό σχεδιασμό πεπερασμένο, ο οποίος συντηρεί τη διαχείριση σύμμικτων απορριμμάτων και επιβάλλει την ΟΕΔΑ Δυτικής Αττικής ως ΕΣΑΗ κύριο αποδοχέα του 85% των παραγόμενων αποβλήτων. Εξυπηρετούσαν, να το πούμε άλλα λόγια, έναν πεζά ταυτισμένο με την αποτυχημένη διαχείριση του χθες. Εμείς όλοι σε τούτη την αίθουσα και χιλιάδες άλλοι αλλάζουμε τα δεδομένα και δεν το κάνουμε με άμεθεν εντολές, αλλά στοχεύοντας την ενεργοποίηση των τοπικών κοινωνιών, των δημοτών, των πολιτών. Διότι, και οφείλω να το μοιραστώ αυτό μαζί σας, η επιτυχία του νέου κηρύματος θα κριθεί σε μεγάλο ποσοστό από το βαθμό εμπλοκής στην εφαρμογή της νέας αυτής φιλοσοφίας των Δήμων και των πολιτών. Πιστεύουμε, το έχουμε δει καλού, ότι η ενεργή εμπλοκή, η ανάπτυξη, η δραστήρια συμμετοχή θα σηματοδοτήσει την επιτυχία της υλοποίησης αυτής της νέας φιλοσοφίας. Θα σηματοδοτήσει την νίκη έναντι των απόψεων εκείνων που επιθυμούν την αδιαφάνεια και τη διατήρηση του status quo. Σε αυτήν ακριβώς την πορεία εντάσσεται το τρίτο βήμα, η διαβούλευση που σηματοδοτεί το διευθυντικό συνέδριο που ξεκινά σήμερα, ένα συνέδριο ανοιχτό στους πολίτες, μια διαβούλευση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης δήμων, πολιτών, φορέων, μια διαβούλευση εργαλείων δημοκρατίας. Διαβούλευση και απάντηση συνάμα σε όσους προκλητικά πιπηλούν εδώ και 4 μήνες την ίδια καραμέλα. Ότι δίθεν η νέα περιφερειακή αρχή πορεύεται στα τυφλά χωρίς πρόγραμμα. Αυτή είναι η γραμμή Μαζινό, αλλά όσοι γνωρίζουν στρατιωτική ιστορία ξέρουν τη γραμμή Μαζινό έπεσε. Θυμίζω όμως ότι το όποιο δικό τους πρόγραμμα οδήγησε και υπερέτησε τη σημερινή απαράδεκτη κατάσταση. Θυμίζω ότι οι δικοί του σχεδιασμοί για 4 εργοστάσια μεσδί χρειάζονταν τουλάχιστον 3 χρόνια κατασκευής. Μέχρι τότε, ας μας πούν όσοι κατηγορούν τη νέα περιφερειακή αρχή ότι πορεύεται στα τυφλά, πού θα πήγαιναν τα απορρίμματα αν όχι στη φύλη. Ποιες διαδικασίες είχαν δρομολογήσει για άλλη λύση. Καμία, κυρίες και κύριοι. Γιατί το δικό τους πρόγραμμα ήταν το σημερινό status quo. Είχαν επενδύσει, θα έλεγα, σε αυτό. Αντιθέτως, η νέα περιφερειακή αρχή επενδύει, αλλά επενδύει συστηματικά με πρόγραμμα και με ανοιχτές συμμετοχικές διαδικασίες σε ένα νέο αποκεντρωμένο μοντέλο της οικονομικά και οικολογικά δίκαιης και βιώσιμης διαχείρισης. Μέσα από διαδικασίες όπως είναι η σημερινή, όπου θα ακουστούν όλες οι απόψεις, θα αντιπαρατεθούν προτάσεις, γιατί ουδής κατέχει την απόλυτη αλήθεια. Και όποιος υποστηρίζει το αντίθετο, ενεργεί και επιλέγω τις λέξεις με τα λόγου γνώσεως, είτε με δόλο και υστεροβλία, είτε με ασύγνωστη αφέλεια. Και, εν πάση περιπτώσει, λειτουργεί αρνητικά και ανασταλτικά στην προσπάθεια αλλαγής ενός status quo, ενός status quo που έχει πολλά πρόσωπα και το οποίο για να επιβιώσει συχνά χρησιμοποιεί ακραίες και άκερες τοποθετήσεις, ακόμα και με ισχυρές δόσεις δίθεν επαναστατικότητας, μιας επαναστατικότητας εντός πολλών εισαγωγικών, η οποία όμως βολεύεται ή βολεύει μια χαρά τη συντήρηση του σημερινού απαράδεκτου καθεστώτος στην πατρίδα μας. Γιατί πιστεύω φίλες και φίλοι, ότι το πραγματικά επαναστατικό
είναι η βάσανος του διαλόγου και της αντιπαράθεσης, με γνώμονα όμως, όχι στα τυφλά, το δημόσιο συμφέρον. Και όχι η εξαποκαλύψεως δίθεν αλήθειες. Αυτές οι δίθεν αλήθειες, που είναι μακριά από το κοινωνικό έλεγχο, μας οδήγησαν στη σημερινή απαράδεκτη κατάσταση. Στο συνέδριό μας, λοιπόν, με πάρα πολύ περηφάνεια, γνωρίζω ότι θα ακούσουμε διαφορετικές προσεγγίσεις. Θα παρακολουθήσουμε την παρουσίαση εμπειριών από τις καλές πρακτικές του εξωτερικού. Πρακτικές που αφορούν στην εφαρμογή μιας ορθολογικής διαχείρισης στη βάση της λεγόμενης ανάθρωπης πυραμίδας, της μείωσης του όγκου επιτέλους των σύμμυκτων απορριμμάτων, της ανακύκλωσης, της ανάρτησης της τελικής διάθεσης. Πρακτικές που μπορεί να συμβάλλουν στο να αποφύγουμε λάθη, να μάθουμε, αλλά και να κερδίσουμε χρόνο παρά τα όσα λέγω. Πρακτικές αλλά και τεχνογνωσία τόσο από χώρες όσο και από θεσμούς, όπως είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία, να γνωστοποιήσω και στους ελάχιστους που δεν το γνωρίζουν, ότι χαιρέτησε με την επιστολή της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης στις αρχές Νοεμβρίου τη δέσμευσή μας και την ίδια αυτή καθ' αυτή πολιτική για την εφαρμογή επιτέλους της νομοθεσίας για τα απόβλητα και στην Ελλάδα. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, αξιότιμοι προσκεκλημένοι, η σημερινή Περιφερειακή Αρχή Αττικής έχει αναλάβει την πρωτοβουλία για μια μεγάλη αλλαγή στη διαχείριση πολιτικό για τα απορρίμματα. Είναι μια αλλαγή που είναι στον αντίποδα, χωρίς ίχνος υπερβολής, αυτής της πολιτικής που ασκούσαν μέχρι σήμερα οι τέος δίκες της περιφέρειας και ο ΕΣΔΙ. Είναι μια αλλαγή μέσα σε μια εξαιρετικά δύσκολη οικονομική συγκυρία, μια συγκυρία όμως που δεν θα μας εμποδίσει να λάβουμε κρίσιμες αποφάσεις και ήδη το κάνουμε χαρά στα νέα πορεία. Είναι μια πορεία επιμένων προϊόν διαβούλευσης και κοινής δράσης και όχι αυταρχικής επιβολής απόψεων, όπως έχουμε συνηθίσει όταν αλλάζουν οι ειδικήσεις, όταν κάποιοι να αλλάζουν τις καρέκλες εξουσίας. Και στο σημείο αυτό, άλλωστε, βρίσκεται και κρίσιμο σημείο που θα κρίνει και το αποτέλεσμα της νέας πολιτικής και επαναλαμβάνω, επιμένω ότι έχει πολύ να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο θα ανταποκριθούν οι πολίτες, οι Δήμοι, που καλούνται τέλει να την υλοποιήσουν και να τη στηρίξουν. Ακούστε, μαγικής λύσης δεν υπάρχει. Εύκολης λύσης δεν υπάρχει. Μπορώ να σας το διαβεβαιώσω 4 μήνες τώρα και στην Προεδρία του Ειδικού Διαβαθμιδικού. Εκείνο που υπάρχει όμως, και αυτό μπορώ να σας το βεβαιώσω, είναι και η σκληρή δουλειά και η ανάλυση της ευθύνης. Ευθύνης που είναι συλλογική και ατομική για το κοινό μας μέλλον στην Αττική. Η νέα Περιφερειακή Αρχή έχει συνέσει του ρόλου της, αναλαμβάνει το δικό της μερίδιο ευθύνης στον αγώνα για να αλλάξει το υφιστάμενο αποτυχημένο καθεστώς. Σας καλώ και τα πρώτα δείγματα τα έχω ηχέγγυα, δύναμη για τη συνέχεια, να συστρατευτούμε όλοι μαζί, κυβέρνηση, δήμη, επιστημονική κοινότητα, φορείς, πολίτες, στον αγώνα για αυτό το κοινό διακύβευμα. Είναι ένα διακύβευμα ανωνυμότητας. Τελεία, παύλα, παράδειγμα. Είναι ένα διακύβευμα νομιμότητας επιτέλους, έστω και καθυστερημένα, το 2015 στη χώρα μας. Και είναι το μόνο πραγματικά επαναστατικό, χωρίς εισαγωγικά κυρίες και κύριοι, διακύβευμα, δεν αφορά στενά μια περιφερειακή διοίκηση ή μια παράταξη. Αφορά τις ζωές των ανθρώπων μέσα από την εφαρμογή του αυτονόητου, αφορά το μέλλον της Αττικής, αφορά το στίχημα να γίνει η διαχείριση επιτέλους των απορριμμάτων υπόδειγμα, πρότυπο χρηστής δημόσιας δίκης. Το στίχημα αυτό δεν πρέπει να χαθεί, είναι στο χέρι μας, δεν μας στέει πια κάποιος άλλος. Ας επιλέξουμε, λέω, πλευρά. Η Περιφερειακή Αρχή Αττικής έχει ήδη επιλέξει πλευρά και το έχει κάνει με αποδείξεις, έμπρακτα. Δεν έχει μείνει στα ευχολόγια την επίκληση πολιτικής βούλησης. Έχουμε πάρει θέση. Εγώ κάθε λόγο να πιστεύω ότι το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας έχει πάρει θέση.
Σας καλωσορίζω λοιπόν για άλλη μια φορά, γιατί δεν είμαι απλά σίγουρη. Είμαι βέβαιη για τα εξαιρετικά συμπεράσματα που θα έχουμε στο τέλος του συνέδριου μας. Καλές εργασίες. Ευχαριστούμε την κυρία Περιφερειάρχη. Θα καλέσουμε στο βήμα τον Υπουργό Εσωτερικών Διοικητής Ανασυγκρότησης.